Μακάρι αυτή η χρονιά να είναι μακάρι, τα καλύτερα μπροστά. Μακάρι να είναι μια καλή χρονιά για όλους. Να είναι μια καλή χρονιά για την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Έτσι. Και όχι για τα κόμματα. Για τη χώρα τώρα. Μια πατρίδα έχουμε και ο κύριος Παπάς και εγώ μια πατρίδα έχουμε. Και για το λαό συνολικά. Να μην μείνει κανένας πίσω. Έτσι, έτσι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο έχουν σχολιάσει πάρα πολύ οι φίλοι μας, κυρία Μπακογιάννη. Έχουν μια σημαντική συνάντηση την Κυριακή για το Λιβικό. Και η χώρα μας απουσιάζει. Αυτό έχει προκαλέσει και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Καταλογίζουν ευθύνη στην κυβέρνηση ότι δεν φρόντισε να παρευρίσκεται ως άμεσα ενδιαφερόμενη. Προκλητικό το γεγονός ότι έχουν κληθεί και χώρες τελευταία στιγμή, η Αλγερία, το Κονγκό. Και ήθελα να ξέραμε πιο σκεπτικό και γιατί δεν καταφέραμε εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη. Και να αληθεύει ότι έχει μπει όρος από την Τουρκία, γιατί έρχονται και τέτοιες πληροφορίες, να μην συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτή την συνάντηση. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι το ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε αυτή τη συνάντηση είναι κακό. Είναι λάθος. Κατά τη γνώμη μου, εκ μέρους της Γερμανίας είναι μια βαριά πολιτική, διπλωματική και ευρωπαϊκή απρέπεια. Και το λογικό είναι η Γερμανία και η καγκελάριος Μέρκελ και η κυβέρνηση της Γερμανίας να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις για αυτή την απόφαση. Το ότι η Ελλάς ήθελε να συμμετέχει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, θέλαμε να συμμετέχουμε, το έχουμε ζητήσει. Το ότι πανηγυρίζει η αντιπολίτευση ότι δεν θα συμμετάσχουμε, με λυπεί πάρα πολύ, διότι θα περίμενε κανένας από ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει μέχρι πρόσφατα περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη υπευθυνότητα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ δικαιούμαι να το λέω, έχω υπάρξει υπουργός εξωτερικών, έχω υπερασπιστεί τη χώρα μου σε όλες τις φάσεις, τις δύσκολες και τις εύκολες. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου μπορούσα να βάλω πλάτη την έχω βάλει για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι η χθεσινή δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίοικος απαράδεκτη σε ό,τι αφορά το θέμα. Τώρα, επί της ουσίας, έβαλε ή δεν έβαλε βέτο η Τουρκία, δεν το αποκλείω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν ξέρω τι έγινε στις κατηδίαν συναντήσεις Μέρκελ-Ερντογκάν. Εκ μέρους όμως της Γερμανίας, μία χώρα η οποία θέλει να παίξει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη ή παίζει, αν θέλετε, ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, μία χώρα η οποία μάχεται υπέρ του ευρωπαϊκού κατασκευάσματος, οικοδομήματος, όπως η Γερμανία, δεν μπορεί μία χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία πρώτα απ' όλα βεβαίως έχει άμεσο ενδιαφέρον, που είναι πολύ πιο κοντά, συνορεύει πολύ πιο κοντά. Και μετά το μνημόνιο συνεργασίας βέβαια. Και έχει προϋπάρξει αυτή η ιστορία για τα όποια συμφέροντα, γιατί αναμφισβήτητα είναι ένας πόλεμος συμφερόντων αυτός ο οποίος παίζεται, να εξαιρεί τη χώρα μας από μια τέτοια διάσκεψη. Άρα το θέμα θα έχει συνέχεια. Είναι μια πρώτη διάσκεψη. Η κυρία Μέρκελ η ίδια έχει βάλει τον πήχη πάρα πολύ χαμηλά για το αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης. Εγώ δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Ερντογκάν έχει εργαλοποιήσει το προσφυγικό έχει αποτέλεσμα, πολιτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στις αποφάσεις Γερμανίας. Από την πλευρά σας, κύριε Παπά, με πολύ σκληρή διατύπωση, διαβάζω στην ανακοίνωσή σας ότι δεν είναι η Τουρκία απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα, αλλά η Ελλάδα απούσα από μια κρίσιμη διαδικασία που πλέον αφορά τα ίδια τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό αποτελεί βαριά ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταλογίζεται ευθύνη στην κυβέρνηση ή στη Γερμανία που δεν μας κάλεσε? Η Γερμανία θα κοιτάει πάντα τα συμφέροντά της. Και βεβαίως έχει δικαίωμα και η κυβέρνηση να καταλογίζει την αντιπολίτευση αυτές τις πρακτικές. Αλλά ειδικά για την κυρία Μπακογιάννη θα ήθελα να της πω ότι το δικαίωμά της να μας κάνει κριτική απορρέει από τη θέση της και όχι από την προτεραία πολιτεία και της ίδιας και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εμείς δεν θα πολιτευτούμε όπως η Νέα Δημοκρατία στα εθνικά. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, που τώρα εμφανίζεται ως εγγυήτρια της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ είχε κάνει κανονικό πολιτικό τακίμι
με ό,τι ακροδεξιό υπάρχει ακριβώς για να κερδοσκοπήσει πάνω σε αυτή τη συμφωνία, την οποία τώρα όλοι παραδέχονται ότι είναι προς όφελος των συμφερόντων της χώρας, δεν θα το δείτε από εμάς. Εμείς προφανώς και δεν επιχαίρουμε. Θεωρούμε ότι δυστυχώς αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας αδράνειας στην εξωτερική πολιτική, η οποία έχει αμέσως αποτελέσματα και είναι πάρα πολύ κρίσιμη γιατί. Γιατί γίνεται υπό το φως της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Και δεν έχουμε καμία εγγύηση αυτή τη στιγμή ότι το μεταπολεμικό καθεστώς και η πραγματικότητα που θα ξημερώσει στη Λιβύη με βάση ενδεχομένως και τη συμφωνία η οποία απεργάζονται αυτή τη στιγμή. Η οποία βέβαια είναι στον αέρα. Προφανώς. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία εγγύηση ότι το καθεστώς της επόμενης μέρας δεν θα αναγνωρίζει την παράνομη σε όλα τα επίπεδα συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Και θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας και οι λιγότερο φίλοι μας ότι δεν έχουν συμφέροντα οικονομικά μόνο στη γείτονα χώρα, έχουν συμφέροντα οικονομικά και εδώ μέσα. Και καλό και την κυβέρνηση να αξιοποιήσει οποιοδήποτε διπλωματικό και οικονομικό όπλο έχει στη διάθεσή της η χώρα. Προφανώς, προφανέστατα, εμείς δεν επιχαίρουμε σε καμία περίπτωση και θα συμβάλλουμε και με τις δικές μας δυνάμεις, ούτως ώστε η Ελλάδα να ξανακερδίσει το διπλωματικό της εκτόπισμα. Σας είδα και χαμογελάσατε. Λοιπόν, εγώ καταρχήν θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Παπά ότι έχουν γνώση οι φύλακες και αυτό και θα κάνουμε. Μάλιστα. Εντάξει, για να τελειώνω. Τώρα, δεν θα μπω στην κουβέντα των Πρεσπών. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι πέραν όλων των υπολείπων, ας πούμε, φιωριτούρων, επί της ουσίας υπάρχει μια κεντρική γραμμή η οποία είναι κοινή ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Είναι ίσως μεγάλη λέξη να την ονομάσω εθνική, αλλά θα τολμήσω να το πω. Δηλαδή, επί της ουσίας ως προς το τι προσδοκά η Ελλάδα, ποια πρέπει να είναι η στρατηγική, ποια πρέπει να είναι η κεντρική γραμμή, νομίζω ότι τα κόμματα σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουν διαφωνίες, εξαιρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει μια δικιά του τοποθέτηση. Αλλά επί της ουσίας, στα βασικά θέματα, δεν έχουμε διαφωνίες και έτσι δεν θέλω εγώ να σταθώ σε τυχόν διαφωνίες. Και θέλω να ελπίζω κιόλας ότι και ο κύριος Τσίπρας, την απόφασή του την πρώτη, δεν ξέρω τι έκανε χθες η πολιτική γραμματεία, κύριε Παπά, θα μας ενημερώσετε εσείς, για την αμυντική συμφωνία Ελλάδος-Αμερικής, δηλαδή τη συμφωνία για τις βάσεις που έχουμε μάθει να τη λέμε, τη στρατιωτική συμφωνία. Της πρώην θανάτου, λέτε. Ναι, ναι, της πρώην θανάτου. Ναι. Τέλος, τώρα της Αναστάσεως, ξέρω εγώ πώς τις λένε τώρα σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, για τη συμφωνία αυτή για τις βάσεις, την οποία επεξεργάστηκε εξ ολοκλήρου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με ελάχιστες δικές μας παρεμβολές, έρχεται στη Βουλή να ψηφιστεί. Ιδιαίτερα τη σημερινή μέρα και ιδιαίτερα μετά τις πολύ σαφείς τοποθετήσεις και του State Department και του PIAT αλλά και των αρμοδίων, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ξανασκεφτεί και θα την ψηφίσει την συμφωνία την οποία ο ίδιος προετοίμασε. Γιατί έχω πει και αλλού ότι είναι τουλάχιστον οξύμορο, κύριε Παπαδάκη, να έχεις ετοιμάσει μια συμφωνία, να πιστεύεις ότι... Υποθέτω ότι το πιστεύουν οι φίλοι μου, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι αυτή είναι μια συμφωνία και προς όφελος των δικών μας εθνικών συμφερόντων. Γιατί άλλος πώς, δεν κάνουμε μια συμφωνία για να τα δώσουμε όλα στους Αμερικάνους και να πανηγυρίζουν οι Αμερικάνοι μόνοι. Κάτι πρέπει να έχουμε κερδίσει κι εμείς από αυτή τη συμφωνία. Άρα, εάν εμείς λοιπόν κερδίζουμε από αυτή τη συμφωνία, όπως εγώ πιστεύω ότι κερδίζουμε, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην την ψηφίσουμε. Η αξιωματική αντιπολίτευση όμως, και μετά θα έρθω σε εσάς, κύριε Παπά, ότι ναι, ετοιμάσαμε εμείς αυτή τη συμφωνία, αλλά στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Είμαστε ενδοτικοί. Τι δώσαμε. Λέτσι, αυτό θα το πει, θα μας τα πει ο κ. Παπάς, γιατί εγώ δεν... Εγώ παρά την προσπάθεια την οποία κάνω να καταλάβω ότι δώσαμε, δεν έχω καταλάβει. Αν εννοούμε ότι δώσαμε τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μια συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ευλόγησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και τα δύο μεγάλα κόμματα να συμφωνούν ότι αυτή η συμφωνία είναι υποφελής για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Εάν θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δώσαμε κάτι άλλο, το οποίο εγώ δεν το έμαθα παρά την ειλικρινή μου προσπάθεια, δεν ήμουν μέσα στη συνάντηση, αλλά την ειλικρινή μου προσπάθεια να μάθω οτιδήποτε άλλο, κάτι ξέρει παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσαμε, καλό είναι να μας το πει.
Επί της ουσίας, αυτό το οποίο έγινε είναι κατά γενική εκτίμηση ένα πετυχημένο ταξίδι του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Ένα κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που και η πιο κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία και προς την κυβέρνηση δημοσιογράφοι παραδέχθηκαν ότι δεν το έχουν ξαναζήσει. Και επειδή εγώ πηγαίνω έρχομαι πάρα πολλά χρόνια και έχω δει και καλύτερες, αλλά έχω δει και πολλές χειρότερες στιγμές. Δηλαδή, αυτό ο τρόπος με τον οποίο έγινε η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα ήταν εξαιρετικά θετική. Τώρα, εγώ μιλάω τώρα όμως για συγκεκριμένη πολιτική πράξη. Το αν θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω είναι πολιτική πράξη. Το ότι επειδή βρέθηκα στην αντιπολίτευση, αρνούμε εαυτόν, δηλαδή αρνούμε τον εαυτό μου πριν από 3 μήνες, δεν περιποιεί τιμή στην πολιτική. Κύριε Παπά, αποτυχημένο το ταξίδι. Το χαρακτηρίζεται αποτυχημένο. Ναι, και τη δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Είναι γεγονός ότι δεν είχε την επιτυχία που προσδοκά και η κυρία Μπακογιάννη εδώ, αλλά και συνολικά η Νέα Δημοκρατία, να προσδώσει στις δημόσιες τοποθετήσεις. Είναι η χώρα. Η χώρα θα θέλαμε να έχει πολύ περισσότερα ωφέλη τα οποία δεν βλέπουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κερδίσαμε. Διότι αυτή η συμφωνία βεβαίως. Πέστε μας τι δώσαμε. Εσείς περιγράφετε τόση ώρα τι δώσαμε. Αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία βεβαίως είναι προς το συμφέρον και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για να επικυρωθεί αυτή, θέλουμε η χώρα μας να έχει κάποιες εγγύσεις. Είναι προς το συμφέρον της δικιάς μας χώρας η συμφωνία που ετοιμάσατε. Προς το συμφέρον της δικής μας χώρας είναι ένα πακέτο λοιπόν διπλωματικής και στρατιωτικής βεβαίως αμυντικής συνεργασίας, η οποία μπορεί το διπλωματικό μας εκτόπισμα να το αποκαταστήσει στο επίπεδο που σας το παραδώσαμε. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα θα περιμέναμε λοιπόν από συμμάχους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν τις εγγυήσεις τους, παραδείγματος χάρη, ότι το καθεστώς που θα προκύψει στη Λιβύη μετά τη συμφωνία δεν υπάρχει περίπτωση να αποδέχεται τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Είναι θετική η σημερινή βραδινή για ώρα Αμερικής ανακοίνωση του State Department που λέει ότι το σύμφωνο αυτό δεν είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο και ότι τα νησιά έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η ανακοίνωση αυτή είναι αρκετή για εσάς για να ψηφίσετε τη συμφωνία ή θέλετε κι άλλα? Η ανακοίνωση αυτή είναι μια ανακοίνωση που πάει μισό βηματάκι παραπέρα από την ανακοίνωση του περασμένου μήνα. Mm-hmm. Έτσι, να τα λέμε όλα, ούτε θα τα μαυρίζουμε όλα, να τα γκριζάρουμε όλα. Αυτό λέω. Ούτε άρα είναι θετική είναι, ή θέλετε και κάτι ακόμα? Είναι μισό βήμα. Σας εξήγησα ποια αν είναι. Αν έχει τις εγγυήσεις δηλαδή τις οποίες ζητάτε για να ψηφίσετε το. Τις εγγυήσεις αυτές δεν τις έχουμε δει. Και σας λέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Η τωρινή σύσκεψη στη Λιβύη δεν είναι ίδια με αυτή του 2015. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή γίνεται υπό το βάρος ενός συμφώνου Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο και την διαδρομή του EastMed, ας πούμε, την αμφισβητεί και βεβαίως παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Επειδή ήσασταν παρόν χθες, ο κύριος Πάιατ τι σας ζήτησε και τι του είπατε? Ο κύριος Πάιατ είναι ένας πάρα πολύ ικανός διπλωμάτης και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του με τρόπο αποτελεσματικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητοποίησε ότι και κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι προς την κατεύθυνση της τυπικής ουδετερότητας που είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες φορές και θα έλεγα ότι και ο ίδιος προσωπικά ενθάρρυνε και συνέβαλε ούτως ώστε να αναβαθμιστούν οι σχέσεις και στον οικονομικό τομέα αλλά και στον διπλωματικό, διότι είχαμε στο Κογκρέσο ψήφιση ενός νόμου ο οποίος είναι πάρα πολύ θετικός για τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα οποία, επιτρέψτε μου τη γνώμη, ότι ταυτίζονται με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Σας πίεσε χθες να ψηφίσετε τη συμφωνία? Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο. Είναι και αυτός ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης και εμείς έχουμε συσσωρεύσει εμπειρία. Δεν γίνονται έτσι οι συζητήσεις. Προφανώς η επιθυμία του είναι να υπερψηφιστεί η συμφωνία. Η επιθυμία η δικιά μας είναι να πάρει η χώρα μας και άλλες εγγυήσεις σε σχέση με τις εξελισσόμενες αυτές διαδικασίες. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα, είχαμε τα τελευταία γεγονότα με τις εκενώσεις κτηρίων και εδώ προκάλεσε κόντρα και αν θέλετε σειρά δηλώσεων τα οποία έγιναν από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση, κυρία Μπακογιάννη, ότι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους γίνανε αυτές οι επεμβάσεις, ότι προσπαθείτε να επιβάλλετε ένα καθεστώς, για να θυμίσω λιγάκι και το καφέ της χαράς, πάει μια χαρά και το ξαναφέραμε στον Αντένα, τάξη και ηθική,
Όπου... Ήμουνα χθες στο θέατρο με το, του Χάρη Ρώμα. Το Χάρη και το Ρώμα, ήτανε ναι, όλοι. Ναι, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την παρένθεση τώρα. Και ότι τι αυτό... ωραίο πράγμα είναι να τους βλέπεις όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τους οποίους, οι οποίοι για μένα, ξέρετε, είναι γνωστοί μόνο από την τηλεόραση. Και ότι αυτό, δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των αναρχικών και των καταλήψεων, αλλά επεκτείνεται σε πάρα πολλούς τομείς, έτσι, σε μια προσπάθεια να επιβάλλετε τη δικιά σας άποψη και αντίληψη, επιβάλλοντας μέτρα και σε πολίτες που θα αντιδρούν ή θα διεκδικούν δικαιώματά τους. Τώρα, αυτά είναι αηδίες, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Εχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη. Μία από τις καλύτερες συνέντευξεις που έχω δει. Στη δημόσια τηλεόραση. Στη δημόσια τηλεόραση. Και η οποία ήταν εξαιρετική, διότι είπε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Δηλαδή, είπε την αλήθεια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει δικαίωμα στο τσιμεντόλιθο. Δεν υπάρχει δικαίωμα στην άσκηση βίας κατά αστυνομικών. Και δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ότι ένας εργαζόμενος των 800 ευρώ, όπως είναι ένας αστυνομικός, θα κινδυνεύει να φάει στο κεφάλι και να τον σκοτώσει είτε τσιμεντόλιθος, είτε ψυγείο, είτε πλυντήριο, είτε δεν ξέρω τι άλλο έπεφτε στο κεφάλι αυτών των ανθρώπων εκτός από τις μπογιές, και αυτό να θεωρείται κανονικό. Δεν είναι κανονικό. Και δεν είναι κανονικό σε καμία χώρα του κόσμου. Δεν το θεωρεί κανείς κανονικό πάντως. Ωραία, χαίρομαι που ο κύριος Παπάς λέει ότι δεν είναι κανονικό. Όχι, δεν άρα είναι και καταδικαστέο και αποκουστικό. Έτσι, είναι όταν... καταδικαστέο και αποκουστικό. Πάρα πολύ χαίρομαι, κύριε Παπά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δήλωση. Διότι νομίζω ότι απέναντι σε αυτού την άσκηση βίας είναι πάρα πολύ σημαντικό το δημοκρατικό, το τονίζω, γιατί τώρα γλιτώσαμε από τη Χρυσή Αυγή, παρά τα αυτά δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει, το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα να είναι ενωμένο απέναντι. Και η αστυνομία δεν είναι η αστυνομία μιας δικτατορίας, είναι η αστυνομία του δημοκρατικά εκλεγμένου κράτους. Είναι η αστυνομία της δημοκρατίας αυτή η οποία πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη. Και προστατεύει τον πολίτη, την ιδιοκτησία του πολίτη, διότι τι σημαίνει ότι αύριο το πρωί εσείς, επειδή έχετε ένα σπίτι το οποίο δεν έχετε αποφασίσει ακόμα εάν θα το δώσετε στην κόρη, στο μην γιο, μένετε δίπλα, εάν έχετε στο κατήριο, τα λεφτά ή αν δεν ξέρω τι άλλο βέβαια, κάνετε. Το σπίτι μου δεν κινδυνεύει μόνο από την κατάληψη, κινδυνεύει και από τη διάρρηξη. Εδώ... αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά είναι να τεράστιο πούμε τώρα για την κατάληψη. Είναι τεράστιο. Ότι αυτό το σπίτι θα καταληφθεί αύριο το πρωί και θα σας απαγγείλει. Εμένα το σπίτι μου είχε καταληφθεί επί 48 λεπτά πριν από 2 μήνες. 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Από διαρρήκτες. Λοιπόν, η ουσία τώρα της υποθέσεως είναι ότι η ιδιοκτησία με βάση το Σύνταγμα προστατεύεται, ότι οι καταλήψεις δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές, ότι και η δημόσια περιουσία είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Άρα και αυτή δεν μπορεί να είναι. Εδώ όμως υπάρχει ένα. Απλώς εδώ, να γίνεται μια κατάληψη και να λέμε ότι. Η κόντρα, ξέρετε όμως, που εστιάζεται. Και θα περάσω στον κύριο Παπά. Εστιάζεται στο γεγονός ότι ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βάζει τη χώρα σε διαδικασίες κανονικότητας, λύνει τα χέρια των αστυνομικών, όπως λένε και οι συνδικαλιστές, κάτι το οποίο δεν γινόταν επί των ημερών σας, και ερμηνεύεται από κάποια στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ότι αυτό έγινε, γινότανε, λόγω ή της ιδεολογικής συνάφειας και ταύτισης, της οποίας είχατε με ανθρώπους που είχαν τέτοιας μορφής παραβατική συμπεριφορά. Μάλιστα, δεν νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή συζήτηση αυτή. Σας λέω τι λένε. Ναι, βεβαίως, αλλά η συκοφαντία δεν σώνει τον κύριο Χρυσοχοίδη από το φιάσκο, έτσι. Διότι ο κύριος Χρυσοχοίδης βγήκε χθες και έδωσε μια συνέντευξη, αφού έκανε σε live μετάδοση την επιχείρηση που έκανε για την ανακατάληψη εκεί πέρα. Εσείς του δεν σπιτιού. Υπέρ της διαφάνειας. Είμαστε απολύτως υπέρ της διαφάνειας. Μην με διακόπτετε όμως, σας άκουσα με υπομονή. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, βεβαίως, απολύτως είναι καλό πράγμα η διαφάνεια και καλό είναι να την έχουμε και περιμένουμε να δούμε εάν θα επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχουν λοιπόν δακτυλικά αποτυπώματα των, για την οικογένεια ιών, βέβαια, των ιών και των θυγατέρων της οικογένειας Ινδαρέ. Στην κατάληψη, διότι αυτή ήταν η διαρροή της αστυνομίας, περιμένουμε και την επίσημη διάψευση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν εκεί έζησε ένα απόλυτο φιάσκο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να πάει να συζητήσει με τους κατοίκους των εξαρχείων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση της εγκληματικότητας, για τα σπασμένα αυτοκίνητα, για τις διαρρήξεις, για τα οποία δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και εμάς ο δικός μας τομεάρχης και οι βουλευτές μας πριν λίγες μέρες συζήτησαν με τους κατοίκους των εξαρχείων. Τα εξάρχεια τα οποία θα τα καθάριζε ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα. Ανταυτού έχουμε και αύξηση της εγκληματικότητας, ένα φιάσκο
σε σχέση με την ιστορία στο Κουκάκι, όπου η ιδιοκτησία δεν είναι μόνο η ιδιοκτησία του κατηλημένου οικείματος, είναι και η ιδιοκτησία της οικογένειας Σενδαρέ, η οποία παραβιάστηκε. Και γι' αυτό θα περιμέναμε αυτή τη στιγμή να έχει υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη, αντί να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την βοήθεια. Και βεβαίως τώρα την επιχείρηση συγκοφάντησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο και κυβέρνησε και είχε μάλιστα και πάρα πολύ έτσι, συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πάταξη της πραγματικής εγκληματικότητας. Έτσι, στα εξάρχεια εξαρτώθηκαν δύο κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τίποτα το τελευταίο διάστημα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή και δεν μπορεί κανένας να την παρακολουθήσει πλέον. Μία απάντηση πρέπει να δώσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, γιατί έχει ουσία. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και από τα λεγόμενα του κ. Παπά, ο οποίος είναι και βασικός στέλεχος, αντελήφθη ότι η λογική της υπεράσπισης θέσεων που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την πλειοψηφία της κοινωνίας είναι ατελέσφορη. Και αρχίζει και σταδιακά και προσαρμόζεται προς μία πραγματικότητα. Πώς αυτή ήταν η πραγματικότητα όμως και απλά βόλευε επικοινωνιακά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση? Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Ιδιαίτερα, όπως ξέρετε, σε θέματα τρομοκρατίας και σε θέματα ακραίας βίας, είμαι χρόνια πολύ προσεκτική. Γιατί δυσκολεύομαι πολλές φορές, γιατί νιώθω ότι πρέπει να είμαι αντικειμενική και δεν είμαι πάντα. Έτσι, το λέω ειλικρινώς. Υπάρχει όμως διαφορά. Αυτή τη στιγμή για τα εξάρχεια δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στα εξάρχεια ο οποίος να μην σου λέει ότι υπάρχει βελτίωση. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απολύτως σε αντίθεση κανείς με την πραγματικότητα υπάρχει, αυτό που λέτε, κύριε Παντώνη. Όλοι λένε ότι υπάρχει απολύτως βελτίωση. Ότι για πρώτη φορά αυτή η πλατεία εξαρχείων, παρά το ότι κάηκε για δεύτερη φορά το δέντρο, παρά το ότι έγιναν οι προσπάθειες, ξαναβάφεται, ξαναφυτεύεται, ξαναγίνεται, έρχεται κοντά στην κανονικότητα. Έχει και καλό δήμαρχο. Έχει και καλό δήμαρχο, βεβαίως. Αλλά θα υπάρξει μια σταδιακή και συνεχής προσπάθεια. Αυτό δεν είναι ad hoc, δεν γίνεται μία φορά και άντε καθαρίσαμε. Γιατί δεν γινόταν κατά την άποψή σας τα προηγούμενα χρόνια επειδή διακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Διότι είχαν μία λογική η οποία λέει μη μου τους κύκλους τάρατε, διότι εμείς θα βρεθούμε σε πολύ δυσκολότερη θέση. Και διότι καλός κακός. Μα το σπίτι του κυρίου Φλαμπουράρη και έκανε. Ναι, βεβαίως. Γιατί να το κρύψουμε να. Για ξεκάρφωμα το κάνανε. Υπάρχει. Όχι, δεν το κάνει. Είναι δυνατόν να λέμε τα διαπράγματα. Υπάρχει μία μερίδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπων και στελεχών οι οποίοι πάντοτε βρισκόντουσαν σε όλα τα δικαστήρια υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ασκήσει βία. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί ο κ. Παπάς, διότι υπάρχουν καταγεγραμμένα σε όλα τα δικαστήρια. Σε αυτό θέλω να απαντήσετε, κύριε Παπά. Λοιπόν, αυτή η μερίδα δεν είναι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έτσι, δεν είναι. Είναι μειοψηφική ομάδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως εξακολουθεί και παίζει ρόλο. Αυτό βέβαια είναι μια διαφοροποιημένη άποψη από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ισοπεδωτικά λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Η κυρία Μπακογιάννη είναι μια πολιτική σχολή η οποία επιθυμεί να δοκιμάζει την αντοχή των επιχειρημάτων της, και αυτό και εγώ οφείλω να το αναγνωρίσω. Διότι υπάρχει μια άλλη σχολή της δεξιάς έως ακραίας δεξιάς, η οποία μένει στην κατασυκοφάντηση του αντιπάλου. Κυρία Μπακογιάννη, ήταν πάντα προσεκτική σε αυτά που έλεγε και ποτέ δεν μπορεί κανείς να την κατηγορήσει ακραία. Θα καταθέσω. Αλλά σίγουρα φιλελεύθερη. Και αιρετική. Θα καταθέσω τη ριζική μου διαφωνία με την άποψη που διατύπωσα. Διότι κυβερνήσαμε εμείς για 4,5 χρόνια. Εκεί πέρα είχαμε μείωση της εγκληματικότητας. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά δείγματα γραφής. Και βεβαίως όπως απεχθανόμαστε τη βία, διότι όποιος πιάνει τον τσιμεντόλιθο και τον πετάει και από κάτω είναι ένας άνθρωπος, έτσι, είτε είναι αστυνομικός, καταλαβαίνει ότι μπορεί και να. Δεν βγάλατε ανακοίνωση να καταδικάσετε τα γεγονότα, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Απολύτως καταδικαστέα είναι τα γεγονότα, όπως είναι απολύτως καταδικαστέα. 48 ώρες αργότερα απολύτως συνειδητοποιούμε τι λέει η κοινωνία. Λοιπόν, λέω, όπως είναι απολύτως καταδικαστέα και τα περιστατικά. Δεν καταδίκασε καθόλου. Όχι, είναι αυτονόητα καταδικαστέα οι παράνομες πράξεις, αν έφερε ο κ. Δραγκούση. Είναι απολύτως ψευδές. Επόμενο ανασχηματισμό θα μπει άλλο στη θέση του Ραγκούση. Να δούμε τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό των δικών σας. Κύριε Παπά, ευθέως οι συνδικαλιστές της αστυνομίας
Όλο αυτό το διάστημα λένε ναι, το εξής. Πριν πάνω να ρωτήσω κάτι για, για τη συνέντευξη θέση του Χρυσοχοίδη. Αυτό που τους κρατούσε ήταν οι εντολές που έπαιρναν από την πολιτική ηγεσία. Λοιπόν, ενώ τώρα λύθηκαν τα χέρια τους. Υπάρχει ένα ζήτημα αρμοδιοτήτων. Οι συνδικαλιστές της αστυνομίας είναι για να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των αστυνομικών και τα εργασιακά τους. Τα επιχειρησιακά θα πρέπει να τα συζητάμε και αυτό αφορά και τη δημοσιογραφία και την πολιτική, κύριε Παπαδάκη, με ακούτε. Πολύ καλά. Τα επιχειρησιακά θα πρέπει να τα συζητάμε με την πολιτική ηγεσία. Και να μην προσπαθεί διαρκώς η πολιτική ηγεσία να κρύβεται πίσω από τους συνδικαλιστές. Για τα επιχειρησιακά την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία. Οι συνδικαλιστές, βεβαίως. Η πολιτική ηγεσία λοιπόν έχει την ευθύνη, οι συνδικαλιστές έχουν την αρμοδιότητα να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των αστυνομικών. Οι συνδικαλιστές απλώς περιγράφουν την κατάσταση και για να λέμε του στραβού το δίκαιο. Και εγώ αν ήμουνα ένας αστυνομικός και εξέφραζα συνδικαλιστικά την αστυνομία, όλα αυτά τα νέα παιδιά που φάγανε στο κεφάλι από τη Σιμεντόλιθο μέχρι Μπογιές και που πρέπει ακόμα και σήμερα να πληρώνουν τη στολή τους οι ίδιοι και να την καθαρίσουν, αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μία αντίδραση την οποία και εσείς επειδή τα είπαμε εκεί που εσείς ήσασταν απόντες, όταν καταδικάζαμε τα περιστατικά ακραίας αστυνομικής. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Αυτά θέλει να καλύψει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Κύριε Παπαγιάννη, κύριε Παπαδάκη. Προς τη στιγμή ακραία βία κατά των αστυνομικών βιώνουμε και αυτό επειδή. Αυτό επειδή έγινε με live μετάδοση, σας ενόχλησε. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Μας ενοχλεί το σοου που πάει να καλύψει το επιχειρησιακό και πολιτικό φιάσκο. Γιατί είναι σοου η αλήθεια. Ήταν απολύτω σοου διότι πήγε. Εθνικών πήγε... το αληθές, κύριε Παπά. Ναι, αληθές είναι λοιπόν. Είναι, δεν αληθές είναι ότι ο Χρυσοχοίδης απιάστηκε ψευδόμενος στην υπόθεση του Κουκακίου και στην υπόθεση της οικογένειας Ινδαρέ. Σας ενοχλεί ο Χρυσοχοίδης γιατί είναι πρώτο σε δημοτικότητα υπουργός. Μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή πολιτικών αποκλείεται. Είναι ρατσιστική συμπεριφορά. Αποκλείονται και οι καλεσμένοι εκτός από αποκλείονται και οι πολιτικοί.